Μεταξύ συνεδεύξεων σε ξένα κανάλια, σε τηλεοράσεις, σε μεγάλες εφημερίδες, CNN, Wall Street Journal, Liberation, χαλάει ο κόσμος. Περιμέναμε το Τσίπρα, τον βλέπαμε αλλιώς, λένε οι Ευρωπαίοι, αλλά όταν ήρθε και τον είδαμε, είναι διαφορετικός. Είναι ο φόβος και ο τρόμος ο Τσίπρας της Ευρώπης. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ναι, μετά τη συνάντησή μας, ότι είχα ακούσει ότι ήσουν πολύ επικίνδυνος, αλλά μετά τη συνάντησή μας άλλαξα γνώμη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει κάτι μετά τις 6 του Μάη. Ναι. Και αυτό που έχει αλλάξει είναι τι, κύριε Αυτιά. Στην πραγματικότητα τώρα έχουμε διαπραγμάτευση. Μέχρι προχθές, ναι, μέχρι τις 5 του Μάη, είχαμε τις απόψεις που λέγανε ότι τις κόκκινες γραμμές τις βάζουν ισχυροί, θυμάστε. Ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί και να βάλει πάνω στο τραπέζι θέματα αυτός που χρωστάει και ότι οι ισχυροί έχουν πάντα δίκιο. Τώρα πια έχει αλλάξει το πράγμα. Και βλέπουμε ότι όλος ο διεθνής τύπος μιλάει για την ανάγκη να αλλάξει η πολιτική του μνημονίου, η πολιτική της λιτότητας. Βλέπουμε δημοσιεύματα σε μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες όπως η Liberation να λένε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών βάζει στο επίκεντρο την ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη. Βλέπουμε όλα τα διεθνή μέσα να ασχολούνται, δεν ασχολούνται με τον Τσίπρα. Ασχολούνται με τον ελληνικό λαό που έδωσε την ετοιμιγωρία του. Μπήκε στο παιχνίδι ο λαϊκός παράγοντας δυναμικά, ναι, και αν αυτή η δυναμική παρέμβαση ολοκληρωθεί στις 17 του Ιούνιου, ναι, τότε μόνο κέρδος θα υπάρχει για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό λαό. Για να πάμε στα θέματά μας, ένα προς ένα. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω σήμερα να το ξεκαθαρίσουμε εντελώς. Αν και το είπατε στη Βουλή, το τονίσατε, ευρώ και Ευρώπη μαζί ή δραχμή και εκτός Ευρώπης. Να τελειώσει δηλαδή αυτό το πράγμα, διότι αδικεί πάρα πολλούς και αδικεί όχι, και πολλοί κόσμο. Δεν είναι μόνο, δεν με ενδιαφέρει. Το λιγότερο είναι να αδικεί κάποιος. Το περισσότερο ξέρετε ποιο είναι. Ποιο. Ότι αυτές οι ανόητες κινδυνολογίες, ναι, αυτή η ανόητη κινδυνολογία που αναπαράγεται 1,5 χρόνο τώρα, ναι, κάνει κακό στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. Και τους μόνους που μπορεί να εξυπηρετήσει είναι κάποιους κερδοσκόπους που παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια. Κύριε Αυτιά, κοιτάξτε. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Και η παρουσία μας στην Ευρωζώνη μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο μιας δυναμικής πορείας για τη χώρα στο βαθμό, ναι, που εμείς αποτελέσουμε τον παράγοντα εκείνο που θα αλλάξει, ναι, την εφαρμοζόμενη πολιτική στην Ευρωζώνη. Διότι η διαμάχη που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο σήμερα στην Ελλάδα, ναι, είναι ανάμεσα σε αυτούς που λένε στην Ευρωζώνη και με λιτότητα μέχρι θανάτου αλλά στην Ευρωζώνη και σε εμάς που λέμε στην Ευρωζώνη αλλά με αλλαγή πολιτικής για να επιβιώσουμε. Σαφής. Γιατί αυτό που έχει σημασία σήμερα για τον μέσο Έλληνα που μας ακούει, ναι, για τον μέσο μεροκαματιάρη που χάνει το εισόδημά του, για τον μικρομεσαίο που κλείνει το μαγαζί του, για τον άνεργο, είναι αν θα μπορεί να έχει δουλειά, αν θα μπορεί να έχει προοπτική, να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και εμείς λοιπόν λέμε, η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει τα δικαιώματα που έχει από την ισότιμη παρουσία και ένταξή της στην Ευρωζώνη. Μετά τη συνάντησή μου με τον κύριο Σούλτς, ναι, έκανα μια δήλωση και είπα το εξής, ότι στην Ευρωζώνη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Αλλά είναι όλοι ισότιμα μέλη. Και θα πρέπει όλοι να λειτουργούμε με γνώμονα το κοινό μας συμφέρον και την αλληλεγγύη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει τώρα να αλλάξει η πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, διότι αν δεν αλλάξει, όχι μόνο θα οδηγηθεί στην εξαθλίωση ο ελληνικός λαός, αλλά κινδυνεύει η συνοχή της Ευρωζώνης, κινδυνεύει το ίδιο το ευρώ. Αν συνεχιστούν τα μνημόνια, υπάρχει κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και διάλυση ενδεχομένως της ίδιας Ευρωζώνης. Άρα, ο Αλέξης ο Τσίπρας μένει στο ευρώ, η παράταξή του, το κόμμα του, έστω ότι την Κυριακή το βράδυ είστε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας. Καταρχάς να εξηγήσω κάτι, κύριε Τσίπρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Τσίπρα. Για όσους γνωρίζουν, ναι, να διαβάζουν και τις ευρωπαϊκές συνθήκες, ναι, δεν υπάρχει θεσμική δυνατότητα αποπομπής μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτή η διαρκής απειλή, ναι, αυτός ο διαρκός εκβιασμός, ποιος εξυπηρετεί? Ποιον εξυπηρετούν αυτά τα παιχνίδια που παίζονται ότι δήθεν αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ναι, η χώρα θα εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη? Άρα λοιπόν, μέσα τους στο μόνους που εξυπηρετούν, επαναλαμβάνω, ναι, αυτούς που παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, ναι, και όσους έχουν ενδεχομένως συμφέρον να παίζουν με τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα. Άρα διότι αυτές οι φωνές, ναι, είναι που δημιουργούν πανικό
Ναι. Και διώχνουν καταθέσεις από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 75 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Παπανδρέου Παπαδήμου φύγανε από τις τράπεζες. Πράγμα που εσείς δεν θέλετε, πράγμα που θέλετε να σταματήσετε, έτσι δεν είναι? Μα αν είναι δυνατόν, ακριβώς, το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα, ναι, είναι οι καταθέσεις του λαού μας. Άρα λοιπόν. Αλλά να σας πω για κάτι. Παρακαλώ. Ο λαός μας δείχνει μια απίστευτη ωριμότητα. Παρά την κοινωνιολογία, ναι, παρά όλα όσα ακούγονται όλα αυτά τα χρόνια, δύο χρόνια τώρα. Δεν έχουμε δει ουρές στις τράπεζες, ευτυχώς, και δεν θα δούμε, πιστεύω. Δείχνει ωριμότητα ο ελληνικός λαός. Έχει εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός. Αυτοί που παίζουν παιχνίδια με τις καταθέσεις, ναι, αυτοί που βγάζουν χρήματα στο εξωτερικό, ναι, δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν τις αποταμιεύσεις μιας ολόκληρης ζωής. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τεράστια κεφάλαια. Είναι αυτοί που παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, ναι, αυτοί που παίζουν παιχνίδια στο χρηματιστήριο, ναι, αυτοί που μεταφέρουν τα λεφτά τους στην Ελβετία για να το κίζονται ακόμα περισσότερο. Άρα, εγγυώμαι τις καταθέσεις, λέτε εσείς, εγγυώμαι το αποκούμπι του Έλληνα, δεν αγγίζω τίποτα. Το ξεκαθαρίζετε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Με ενδιαφέρει αυτό. Το ίδιο το Σύνταγμα. Ρώτησε η γειτόνισά μου, μου λέει, ρώτα αυτό το παιδί. Τις καταθέσεις, ναι, τις εγγυάται το ίδιο το Σύνταγμα. Ναι. Τις εγγυάται η παρουσία μας στην Ευρωζώνη, ναι, και φυσικά θα τις εγγυηθούμε από όποια θέση και αν βρεθούμε, κύριε Πρόεδρε. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που δεν θα εγγυηθούμε, ναι, είναι την εσκροκέρδεια κάποιων, ναι, οι οποίοι θέλουν να παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αυτό θα τελειώσει.